Προσωπικές απόψεις περί ευθανασίας. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης. Είναι επίκουρος καθηγητής εφαρμοσμένης ηθικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διδάκτορ φιλοσοφίας με θέμα διατριβής «Η ιδέα της ευθανασίας στη σύγχρονη βιοειθική». Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για εμένα να βρίσκομαι για τέταρτη ή πέμπτη φορά, τέλος πάντων, όταν κανείς περνάει όμορφα, δεν μετράει. Μαζί σας και σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη παρέα. Όσο περνάει ο καιρός και εγκύπτωστα του επικούρου, βλέπω πόσο σημαντική είναι η διδασκαλία του και πόσο παραγνωρισμένος, είναι αδικαιολόγητα παραγνωρισμένος. Πρόσφατα με δύο συναδέλφους από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας αποφάσισαμε να κάνουμε ένα e-learning για φιλοσοφική συμβουλευτική, το οποίο περιλαμβάνει ζητήματα όπως η ζωή, ο θάνατος, ο έρωτας και άλλα τέτοια, και διαπιστώσαμε και οι τρεις δηλαδή, οι υπόλοιποι άλλοι δύο δεν είναι τόσο υποψιασμένοι στα του επικούρου, του επικούρου, ότι σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ζωή και τον ευδαίμονα βίο δεν μπορεί κανείς να τα διεξέλθει χωρίς να προστρέξει στις απόψεις του επικούρου, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είναι και οι πλέον καθοριστικές. Ύστερα, όπως είπε ο φίλος ο Τάκης Παναγιωτόπουλος, δεν έχω πολλά να πω. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω την γραμμή σκέψης τριών παραδόσεων σε σχέση με την ευθανασία. Για την ακρίβεια, όχι σε σχέση με την ευθανασία, αλλά σε σχέση με την αυτοκτονία. Γιατί τα χρόνια του επίκουρου και των στοικών, αλλά και σε αυτά του Καντ, αυτές είναι οι τρεις παραδόσεις που θα αναφερθώ, ο όρος ευθανασία δεν χρησιμοποιείται για να δηλώσει αυτό που δηλώνει στις μέρες μας, αλλά κάτι τελώς διαφορετικό, όποτε χρησιμοποιείται. Περί την ευθανασία, λοιπόν, η ηθική συζήτηση είναι πάντοτε δυσχερής, ακαμφώδης θα μπορούσα να πω. Ο λόγος για τον οποίο μας δυσκολεύει τόσο πολύ είναι διότι κατ' ουσίαν αφορά μια οριακή εξαίρεση. Η συντριπτική πλειονότητα των συνανθρώπων μας, στη συντριπτική πλειονότητα των περιστάσεων που η ζωή και η μοίρα επιφυλάσσουν στο είδος μας, αποζητούν με κάθε τρόπο να διατηρηθούν στη ζωή. Για τους περισσότερους από εμάς, η ζωή αποτελεί κατάσταση απροϋπόθετα και απολύτως επιθυμητή. Ο θάνατος, συνεπώς, ως άρση, διακοπή ή στέρηση αυτής, είναι σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ανεπιθύμητος. Και αφού όλοι αντιλαμβανόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο τη ζωή, δεν μπορεί παρά αυτή να είναι καλή και ο θάνατος το αντίθετο. Μόνο ένα στατιστικό ασήμαντο ποσοστό ανθρώπων, και τούτοι πάλι σε πάρα πολύ ειδικές περιστάσεις, επιλέγουν να τραυματίσουν τη ζωή τους ή όταν οι ίδιοι αδυνατούν να το πράξουν, ζητούν από άλλους να τους θανατώσουν. Είναι εύλογο συνεπώς η αρχιτεκτονική της ηθικής μας, κάθε ανθρώπινης ηθικής, να είναι βασισμένη στο αξίωμα της ζωής. Η ζωή καθεαυτήν αποτελεί είτε το ύψιστο αγαθό, είτε έστω την αναγκαία συνθήκη βίωσης του όποιου αγαθού. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί την οριακή συνθήκη ύπαρξης της ίδιας της ηθικής. Η ηθική από την πλευρά της ως έργο της έχει να διευθετεί τη ζωή μας εντός της κοινότητας, να την καθιστά άξια να βιώνεται, να την εξορθολογίζει, γενικώς να την βελτιώνει. Τι συμβαίνει ωστόσο όταν η εστίαση της ηθικής πρέπει να μετακινηθεί από τη βέλτιστη διευθέτηση της ζωής στη βέλτιστη διευθέτηση των περί των θάνατων? Στην περίπτωση αυτή, η ηθική σκέψη διόλου προσδόκητα φαίνεται να περιέρχεται σαν μηχανία, η οποία ενίοτε οδηγείται στην υιοθέτηση αμυντικών, άρα και οίκιστα πιστικών στάσεων. Στη σύντομη αυτή παρουσίαση θα επιχειρήσω να ανοιχνεύσω τους τρόπους με τους οποίους η ευθανασία θα μπορούσε να αξιολογηθεί ηθικά υπό το πρίσμα τριών παραδόσεων, οι οποίες φαινομενικά αποκλίνουν μεταξύ τους τόσο γενικότερα, όσο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το υποεξέταση ζήτημα. Συγκεκριμένα, θα προστρέξω στη στοϊκή, την επικούρια και την καντιανή ηθική παράδοση κατά σειρά
με σκοπό, και το δηλώνω αυτό εξ αρχής, να αναζητήσω τις συγκλήσεις που υποπτεύομαι πως δύναται να εντοπιστούν μεταξύ τους ως προς την οικειοθελή διακοπή της ζωής. Το γεγονός πως οι τρεις αυτές παραδόσεις εξετάζουν την αυτοκτονία και όχι την ευθανασία είναι αδιάφορο για τη συζήτησή μας, αφού αυτό που ισχύει στη μία περίπτωση ισχύει εξίσου και στην άλλη σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, την ηθική αξιολόγηση κάθε μίας από αυτές τις δύο επιλογές. Θα ξεκινήσω αντίστροφα την παρουσίαση αυτή, δίνοντάς σας εκ προημίου με μία γραμμή την θέση για την ηθική αξιολόγηση που μου φαίνεται πως ταιριάζει στις τρεις αυτές παραδόσεις κατά αναλογία με τη θέση που υιοθετούν για την αυτοκτονία. Για τους στοϊκούς, η ευθανασία φαίνεται πως θα ήταν απολύτως αποδεκτή ως ηθική επιλογή και μάλιστα απροϋπόθετα. Για τους επικούριους, από την άλλη, η ευθανασία ως επιλογή θα ήταν πιθανότατα ακατανόητη, συνεπώς όχι ηθικώς εύλογη, η δύναμη να δικαιολογηθεί. Για όσους πάλι κινούνται στο πλαίσιο της καντιανής παράδοσης, η ευθανασία θα ήταν και όντως είναι ηθικώς απαράδεκτη σε κάθε περίπτωση. Η πλέον έντονη πολέμη της ευθανασίας της μέρας μας είναι ηθικοί φιλόσοφοι που κινούνται στο χώρο της καντιανής ηθικής. Με δύο λόγια θα σας παρουσιάσω τη συλλογιστική που υιοθετεί κάθε μία από αυτές τις τρεις παραδόσεις, συλλογιστική που την οδηγεί στη θέση που πιο πάνω σας ανέφερα. Για τους στοϊκούς, οι μόνες καταστάσεις που έχουν ηθική σημασία ή αξία είναι η αρετή και η κακία. Η πρώτη πρέπει να επιδιώκεται με κάθε μέσον και η δεύτερη να αποφεύγεται επίσης με κάθε μέσον. Όλα τα υπόλοιπα οι στοϊκοί τα θεωρούν ηθικώς αδιάφορα, αφού αυτά μπορούν να οδηγήσουν κάποιον είτε στην αρετή είτε στην κακία. Σε αυτά συγκαταλέγουν τον πλούτο και την παινία, την υγεία και την ασθένεια, τη φήμη και την ασημότητα και κυρίως τη ζωή και το θάνατο. Όλα τα παραπάνω είναι αγαθά και πρέπει να επιδιώκονται μόνο εάν κάποιος τα χρησιμοποιεί με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγείται στην αρετή. Εάν όμως αντί της αρετής οι καταστάσεις αυτές της ζωής γίνονται αιτίες ώστε αυτός που τις βιώνει να οδηγείται στην κακία, τότε όλα αυτά καθίστανται βάρη από τα οποία κάποιος οφείλει να απαλλαγεί ώστε να διατηρήσει την αρετή του. Ο πλούτος συγκεκριμένα, εάν χρησιμοποιείται ορθά, μπορεί να καταστήσει τον κάτοχό του ενάρετο, αφού του δίνει δυνατότητα να ευεργετήσει άλλους, να προαγάγει το πνεύμα του και άλλα τέτοια. Και στην περίπτωση αυτή είναι καλός. Εάν όμως τον οδηγεί στη φιλαργυρία, στη μικρότητα και στη ματαιοδοξία, τότε είναι κακός και θα ήταν προτιμότερη από αυτόν η παινία. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τη ζωή. Εάν σου επιτρέπει να ασκείς και να επαυξάνεις την αρετή σου, είναι θεμητή ή επιθυμητή. Όταν αντίθετα καθίσταται τροχοπέδι και σε σπρώχνει στην κακία, όπως όταν χάνεις τον έλεγχο του σώματος ή του μυαλού σου, η πλέον εύλογη ηθική επιλογή που διαθέτεις είναι να απαλλαγείς από την επαχθή πλέον ζωή σου. Η ευθανασία συνεπώς για τους στοϊκούς θα αποτελούσε επιλογή υψηλής ηθικής αξίας, όπως ακριβώς και η αυτοκτονία. Για την επικούρια ηθική, η επιλογή της ευθανασίας θα ήταν ακατανόητη, ακριβώς όπως ακατανόητη είναι η αυτοκτονία και κάθε τι περιττό και υπερβολικό, κάθε τι που επιλέγουμε χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ώστε να το επιλέξουμε και ενίοτε σε πείσμα αρκετών λόγων ώστε να μην το επιλέξουμε. Πράγματι, ο Επίκουρος λιδωρεί όσους προβάλλουν την αυτοκτονία ως εύλογη και οριστική απαλλαγή από τα δεινά του βίου. Αυτά τα είπε προηγουμένως ο κ. Παναγιωτόπουλος, αλλά επανέληψε με τερμαθέσεως, αφού ο σοφός απέναντίας ούτε απαρνείται τη ζωή, ούτε φοβάται να μιζεί, διότι ούτε η ζωή τον καταβάλει, ούτε είναι κακό, πιστεύει ότι είναι κακό το να μιζεί. Όποιος μάλιστα προτρέπει τον νέο να ζει καλά, ενώ στο γέροντα έρχεται να τελειώσει το βίο του καλά, είναι ανόητος, όχι μόνο γιατί η ζωή είναι επιθυμητή, αλλά και γιατί η άσκηση είναι ίδια τόσο για να ζεις καλά, όσο και για να πεθαίνεις καλά. Ακόμα χειρότερος βέβαια είναι αυτός που λέει: καλό είναι να μην γεννηθείς, αλλά μια και γεννήθηκες, βιάσου να περάσεις γρήγορα τις πύλες του Άδη. Αν το πιστεύει που το λέει, γιατί δεν φεύγει από τη ζωή, είναι το ερώτημα. Ο Σενέκας αποδίδει στον Επίκουρο την εξής διατύπωση. Είναι γελίο να τρέχεις προς το θάνατο επειδή έπληξες από τη ζωή, ενώ είναι ο τρόπος που έζησες που σε κάνει να τρέχεις προς το θάνατο. Ο James Warren, αντλώντας από το De Rerum Natura του Λουκριτίου, θεωρεί πως οι επικούριοι απέρριπταν την αυτοκτονία διότι πίστευαν πως η επιθυμία της αυτοκτονίας
προκαλείται από τον ίδιο το φόβο του θανάτου, αφού αυτός επηρεάζει τόσο πολύ τους ανθρώπους, ώστε οι άνθρωποι να αδυνατούν να βρουν κάτι ευχάριστο στη ζωή τους, με αποτέλεσμα η αυτοκτονία να μοιάζει ως η μοναδική διέξοδος και η μόνη θεραπεία για την αρρώστια της ζωής. Ωστόσο, ο φόβος του θανάτου για τον επίκουρο είναι ο πλέον παράλογος φόβος και η ζωή μπορεί να είναι ευτυχισμένη σε πείσμα ενίοτε της δεινής συγκυρίας, όπως είναι οι συγκυρίες που οδηγούν κάποιον στην επιλογή για την ευθανασία, στην απόφαση για την ευθανασία. Ο σοφός γράφει ο επίκουρος, και αυτή είναι μια σπουδαία φράση, είναι από αυτές που λέει ο Νίτσε ότι δεν μπορεί κανείς να τις ξεχάσει εύκολα, δεν μπορεί ο χρόνος, λέει, να τις μασίσει και να τις καταπιεί. Ο σοφός, ακόμα και στον τροχό του βασανισμού του, μπορεί να είναι ευτυχισμένος, παρότι όταν βασανίζεται και θα κλάψει και θα θρυνήσει. Ωστόσο, παρότι ο σοφός βιώνει τα σωματικά πάθη όπως όλοι οι άνθρωποι, αυτά δεν στέκονται πόδια στη σοφία του. Η Ιαπωνία είναι απολύτως επιθυμητή, αλλά ακόμα περισσότερο επιθυμητή είναι η αταραξία, και αυτή δεν εξαρτάται απόλυτα από την έλλειψη σωματικού πόνου. Αντίθετα, ο άνθρωπος, τουλάχιστον ο σοφός, έχει τη δυνατότητα να διατηρεί την αταραξία του, εξισορροπώντας το σωματικό πόνο με την ανάμνηση ευχάριστων καταστάσεων. Ο ίδιος ο Επίκουρος γράφει αυτά πολύ ωραία μας παρέθεσε προηγουμένως και μας εξήγησε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, τα οποία μας δείχνουν ότι ο πόνος είναι κάτι το οποίο αφενός μπορείς να το ελέγξεις με τη δύναμη, την διανοητική σου δύναμη, μπορείς δηλαδή να σκέφτεσαι, να αναλογίζεις ευχάριστες στιγμές από το παρελθόν και η ευτυχία αυτή που θα βιώνεις από την ανάμνηση τη συγκεκριμένη να πηγαίνει στο περιθώριο τον πόνο, ή μπορείς να το διευθετείς αναλογιζόμενος ότι αυτό που υπάρχει στην τετραφάρμακο, ότι ο οξύς πόνος κρατάει λίγο, ενώ ο μακρός πόνος είναι υποφερτός. Αν πονάς πάρα πολύ, ξέρεις ότι δεν θα πονάς για πολύ. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα περάσει. Επειδή βάσει όλο το παραπάνω που ήδη έχουμε πει, η επιλογή της ευθανασίας φαίνεται πως δεν θα προσέφερε στον άνθρωπο, υπό την οπτική την επικούρια φυσικά, κάτι περισσότερο από αυτό που μπορεί ούτως ή άλλως να βρει μέσα του, δηλαδή την αταραξία. Συνεπώς, η επιλογή της ευθανασίας είναι περιττή. Για τον Καντ, τέλος, η ευθανασία φαίνεται να είναι απολύτως καταδικαστέα, όπως καταδικαστέα είναι η παραβίαση οποιοδήποτε καθηκοντός μας, ειδικά εκείνον που ο Καντ αποκαλεί τέλεια. Εκείνος που επιλέγει την ευθανασία, επιλέγει κάτι ενάντια στο λόγο, συνεπώς κάτι που εξ αρχής δεν του προσφέρεται ως επιλογή, αφού χρησιμοποιεί την ικανότητα να διευθύνει τη ζωή του με σκοπό να αρθεί η δυνατότητα του ίδιου να διευθύνει τη ζωή του, πράγμα που σημαίνει να επιθυμεί ο ίδιος την ύπαρξη και τη μη ύπαρξη του ίδιου πράγματος ταυτόχρονα. Η βούληση που επιθυμεί, που θέτει ως στόχο της το θάνατο, είναι μια βούληση που βούλεται να πάψει να βούλεται. Η διατύπωση αυτή, νομίζω, δείχνει στη σκέψη του Καντ τον παραλογισμό της συλλογιστικής της συγκεκριμένης. Γράφει ο Καντ, δεν ξέρω αν έχουμε... Έχω περάσει το χρόνο. Γράφει ο Καντ ένα κομμάτι της πολύ ενδιαφέρον για την αυτοκτονία, είναι, αλλά καθρεφτίζει αυτά που θα μπορούσε να πει για την ευθανασία. Ένας άνθρωπος που έχει φτάσει στην απελπισία μετά από μια σειρά ατυχιών, νιώθει αηδία για τη ζωή, διατηρεί ωστόσο ακόμα τη λογική του, ώστε μπορεί να αναρωτιέται μήπως η αυτοκτονία θα ήταν ενάντια προς το καθήκον απέναντι στον εαυτό του. Περνάω τα μπόσα για να μην σας κουράσω. Είναι σαφές, λέει ο Καντ, ότι η επιθυμία για ευθανασία δεν θα μπορούσε να ανήκει σε ένα φυσικό σύστημα που θα έχει ως νόμο την αυτοκαταστροφή της ζωής, με το ίδιο αίσθημα που αποβλέπει στην αυτοσυντήρηση. Αν να το πω αυτό, για τον Καντ η απόφαση να πεθάνεις, η επιλογή της αυτοκτονίας, οφείλεται, είναι θεμελιωμένη στην αγάπη για τον εαυτό σου. Δεν αυτοκτονείς ή δεν αποφασίζεις να πεθάνεις για κάποιον άλλον, το κάνεις για εσένα, λες δεν θέλω τη ζωή μου έτσι, θέλω τη ζωή μου αλλιώς. Αν κανείς εστιάσει το δεύτερο σκέλος, θέλω τη ζωή μου αλλιώς, μπορεί να καταλάβει γιατί ο Καντ θεωρεί ότι η επιθυμία για την ευθανασία ή την αυτοκτονία είναι θεμελιωμένη στην αγάπη για τον εαυτό μας. Συνεπώς, στη σκέψη του Καντ, η ευθανασία είναι σε κάθε περίπτωση απαράδεκτη ως ηθική επιλογή. Ως εδώ φαίνεται πως οι Επικούροι και οι Καντιανοί υιοθετούν λιγότερο ή περισσότερο απορριπτική στάση σε σχέση με την ευθανασία, σε αντίθεση με τους Στοικούς, οι οποίοι την αποδέχονται αναχρονδόν. Ωστόσο, τα πράγματα δεν έχουν ούτε ακριβώς, ούτε απολύτως έτσι, αφού φαίνεται πως και οι τρεις παραδόσεις
συγκλίνουν στην ηθική αποδοχή της ευθανασίας, τουλάχιστον σε μία περίπτωση, αυτή της απώλειας του ελέγχου των νοητικών δεξιοτήτων, απώλεια που κατά τους επικούριους αδυνατεί να διασφαλίσει την αταραξία, ενώ κατά τον Καντ ακυρώνει τη δυνατότητα κάποιου να διατηρεί την αυτονομία του. Οι επικούροι συγκεκριμένα αναγνώριζαν περιπτώσεις κατά τις οποίες η αυτοκτονία είναι αποδεκτή ως ηθική επιλογή. Μία από αυτές είναι κατά την παράδοση η αυτοκτονία του Δημόκρητου από τα Άβδυρα, ο οποίος σε ηλικία 90 ή 100 ετών, εδώ πέρα υπάρχει μια διαφοροποίηση, αρνήθηκε να δεχτεί τροφή με σκοπό να τερματίσει τη ζωή του, και τούτο διότι λόγω της προχωρημένης του ηλικίας είχε αρχίσει να χάνει τη μνήμη του. Θυμηθείτε τι λέει ο Επίκουρος στο τέλος της επιστολής προς τον Ιδωμενέα, στο πρωίμιο μάλλον της επιστολής, κοντρολάρω, λέει, το ελέγχο τους πόνους, ενθυμούμενος ευτυχισμένα γεγονότα από τη ζωή μου. Όταν δεν μπορείς να θυμηθείς όμως ευτυχισμένα γεγονότα από τη ζωή σου, γιατί αντιλαμβάνεις ότι η μνήμη σου έχει αρχίσει να εκφυλίζεται, τότε τι κάνεις? Τότε ενδεχομένως κάνεις αυτό που επέλεξε ο Δημόκρητος να κάνει, δηλαδή οικειοθελώς θέτεις τέρμα στη ζωή σου. Αν θυμηθούμε λοιπόν, ναι, το είπαμε αυτό. Σε ό,τι αφορά τον Καντ από την άλλη, σε ένα προσδόκητο, και εδώ φαίνεται πως καμιά φορά εκεί που δεν το περιμένεις, βλέπεις παραδόσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ διαφορετικές και ξένες μεταξύ τους, σε ένα συγκεκριμένο σημείο να λένε περίπου τα ίδια πράγματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον Καντ από την άλλη, σε ένα προσδόκητο εδάφιο του, είναι από την Μεταφυσική των Ιθών, γράφει για εκείνον που αντιλαμβάνεται πως η διάνοιά του μέρα με τη μέρα εκφυλίζεται. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άνθρωπος είναι ευάλωτος στην ατίμωση, το καθήκον τον δεσμεύει να εγκαταλείψει τη ζωή. Προσέξτε, τα λέει ο Καντ, ο οποίος καταδικάζει την αυτοκτονία ως παραβίαση τελείου καθήκοντος προς τον εαυτό μου. Το καθήκον, λέει, τον δεσμεύει να εγκαταλείψει τη ζωή του παρά να ατιμάσει την ανθρωπότητα στο πρόσωπό του. Εάν κάποιος δεν έχει άλλο τρόπο να διαφυλάξει τη ζωή του πέρα από να ατιμάσει την ανθρωπότητά του, θα ήταν προτιμότερο να τη θυσιάσει. Στην περίπτωση αυτή, πράγματι, θέτει τη φυσική ζωή του σε κίνδυνο, ωστόσο αισθάνεται πως όσο έχει ήδη ζήσει, έχει ζήσει με τιμή. Δεν ξέρω αν σας ακούγεται καθόλου επικούριο αυτό. Μένα προσωπικά μου ακούγεται λιγάκι. Δεν έχει σημασία ο άνθρωπος να ζήσει πολύ, αυτό ακούγεται σίγουρα όμως επικούριο, διότι δεν είναι η ζωή του που χάνει λόγω του γεγονότος, αλλά μόνον η παράταση των ετών της ζωής του, αφού η φύση έχει ήδη καθορίσει πως αυτό μια μέρα θα πεθάνει. Ο Επίκουρος λέει, η διάρκεια δεν αυξάνει την ειδονή. Με διαφορετικό περίπου τρόπο λέει το ίδιο πράγμα ο Καντ. Εάν τώρα δεν μπορεί να ζήσει άλλο κατά αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να ζήσει καθόλου. Η ηθική ζωή του έχει έρθει στο τέλος της. Αλλά η ηθική ζωή έρχεται στο τέλος της εάν δεν συνάδει πλέον με την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας. Όταν πλέον δεν μπορώ να ζήσω με τιμή και καθίσταμαι λόγω αυτού ανάξιος της ζωής, δεν μπορώ να ζήσω ούτως ή άλλως. Είναι πολύ προτιμότερο επομένως να πεθάνω με τιμή και υπόλοιψη από το να παρατείνω τη ζωή μου για λίγα χρόνια μέσω μιας αναξιοπρεπούς πράξης. Άφησα την ομιλία αυτή χωρίς επίλογο, σκοπεύοντας να πω δύο λόγια από στήθους, αλλά επειδή έχω ξεπεράσει το χρόνο ενδεχομένως κατά πολύ, θα πω μόνο αυτό. Εκεί που φαίνεται να υπάρχουν αποκλήσεις, ενίοτε μπορεί κανείς να εντοπίσει ισχυρότατες συγκλήσεις. Η επικούρια φιλοσοφία, η καντιανή οπτική και η αντίστοιχη των στοικών είναι στην ουσία τους ρασιοναλιστικές, δηλαδή λογοκρατικές προσεγγίσεις των εκάστοτε τιθέμενων ζητημάτων. Συνεπώς, αυτό που για τον Επίκουρο είναι εύλογο, είναι αναμενόμενο να είναι και για τους υπόλοιπους που διαθετούν αυτή την αντίληψη για τα πράγματα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα ζητήματα θέλουν πολύ περισσότερη εξέταση, πάντα από την οπτική της σύγκλησης, η οποία νομίζω υπόσχεται πολύ γόνιμους καρπούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή.